Έχουμε ξεκινήσει το κράτος από τις 18 Δεκάτου του 2023, εκδόθηκε ένα ΦΕΚ, το οποίο το άρθρο 1, η παράγραφος 1 και το άρθρο 8, η παράγραφος 3, μας αφορούν άμεσα σαν επάγγελμα ταξί, αφού περιλαμβάνει τον ΚΑΔ, ο οποίος μας υποχρεώνει καθολικά στη χρήση POS. Οι συνάδελφοι όλοι θα πρέπει από 1η-1η-24 έως τις 31η-1η-24 θα πρέπει να έχουν κάνει όλες τις ενέργειες οι οποίες να προμηθευτούν POS, και εννοώ τις ενέργειες που αφορά μέσω του TaxisNet και τα λοιπά. Θα πρέπει να έχει δηλωθεί, ας πούμε, η προσπάθεια, η έκδοση να γίνει. Τώρα, αν υπάρξει από τους προμηθευτές των POS κάποια καθυστέρηση λόγω της μαζικότητας όλων των ελεύθερων επαγγελματιών και δεν έχουν να προμηθεύσουν, έχουμε προθεσμία έως τις 25 Δευτέρου να είναι όλες οι μηχανές εγκατεστημένες στα οχήματα. Και αυτό το οποίο πρέπει, εξέχασα να πω, ότι θα πρέπει να έχουμε από 1η-1η και συναλλαγές με Άιρις. Είναι η νέα τεχνολογία, θα δεχόμαστε συναλλαγές μέσω Άιρις. Κύριε Καραγιάννη, η προμήθεια, βρέθηκε κάποια λύση ως το θέμα είναι ότι είναι τα POS, αν τα πούμε και το προσπαθούμε. Το θέμα είναι ότι η προμήθεια που παίρνει η τράπεζα για αυτή τη συναλλαγή ήρθε σε δημοσιοποιία σε επαφή με τραπεζίτες να μειώσουν το ποσοστό συναλλαγής. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Αυτό όμως που άκουσα και κάποιους άλλους ελεύθερους επαγγελματίες είναι πάρα πολύ σημαντικές εισφορές, οι κρατήσεις που γίνονται γενικότερα από τις τράπεζες, και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε και θα πρέπει όλοι να διαμαρτυρηθούμε και να φωνάξουμε ότι σε αυτό το κράτος, σε ένα λαό που έχει τραβήξει τόσα πολλά 13 χρόνια χρεοκοπίας, δεν πρέπει να τα δίνουμε όλα στις τράπεζες. Ίσα-ίσα οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, αν δούμε τι παροχές μας είχαν προ μία δεκαετία και αν δούμε σήμερα που από το προσωπικό που απολύουν, από τα επιτόκια που δεν δίνουν στον κόσμο, και τώρα έχουμε φτάσει εμείς οι καταναλωτές, αν έχετε προσέξει, να κάνουμε τη δουλειά των τραπεζών. Είτε από το e-banking μας, είτε από τα κινητά τηλέφωνα να κάνουμε τις αγορές μας. Επί της ουσίας έχουμε γίνει υπάλληλοι τους χωρίς να πληρωνόμαστε. Και δεν φτάνει αυτό. Μας χρεώνουν για την κάθε κίνηση. Μεταφέρουμε χρήματα από ένα λογαριασμό σε έναν άλλον και το ποσό, οι δύο λογαριασμοί χρεώνονται κοντά 3,5 ή 5 ευρώ. Για φανταστείτε πόσο μεγάλο είναι το ποσό. Τώρα, από τον πελάτη σε εσάς, πόσο πρέπει να κάνει πρέπει να για αυτή τη συναμενή η τράπεζα. Ενδεικτικά στα 10 ευρώ. Ενδεικτικά, να πούμε από πληροφορίες που έχουμε. Ένας, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Ένας που θα πάει να πάρει ένα μηχάνημα POS που θα εκδίδει χαρτάκι, απόδειξη, συν θέλει η αγορά του μηχανήματος και το σέρβις για ένα χρόνο του μηχανήματος και οι κρατήσεις της τράπεζας και οι χρεώσεις που γίνονται στον επαγγελματικό λογαριασμό, γύρω στα 480 με 500 ευρώ σε ένα χρόνο. Βέβαια το μηχάνημα κάνει 330 ευρώ και αυτό θα το αγοράσει ο αυτοκινητιστής μία φορά. Κοιτάξτε, όσον αφορά, ας πούμε, γενικότερα, στην πλατεία Κολοκοτρώνη υπάρχει ένας καθορισμένος χώρος στάθμευσης ταξί, το ίδιο και στην Άρεως, το ίδιο στο νοσοκομείο υπάρχει πάλι πιθανότητα, από ό,τι μας είπε ο Διευθυντής, εκεί να μεταφερθούμε στην παλιά είσοδο. Περιμένουμε μία διάνοιξη ενός δρόμου για να ολοκληρωθεί η πιάτσα στο ΚΤΕΛ
Και αυτό τώρα που μας απασχολεί και αυτή τη στιγμή δεν βολεύει, αλλά τι να κάνουμε, γίνονται έργα εκεί. Είναι οι εθνομαρτύρων που βρισκόμαστε τώρα στην πλατεία. Αυτό το κομμάτι εκεί στο παλιό βιβλιοπωλείο Παλάδιο εξυπηρετεί, αν θα συνεχίσουμε να είμαστε και μπροστά σε ένα διάδρομο που έχει γίνει τώρα με κυβόληθους, εκεί επάνω να είμαστε στα πλάγια της πλατείας, όχι πάνω στο δρόμο, αλλά για να εξυπηρετούμε το κοινό. Πιστεύω έχουμε κάποιες διαβεβαιώσεις από τον Δήμαρχο, περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα γίνει το σχέδιο και να μας πει και αυτός και να ζητήσουμε και εμείς τα μέρη που θέλουμε να πάμε όσον αφορά την κεντρική πλατεία. Είμαστε περιπλήρης από άδειες ταξί, γιατί πρέπει να τελευταία χρόνια υποθήκαν πάρα πολλές άδειες ταξί, πάρα πολλά ωραία αυτοκίνητα από όλο τον νομό είναι μέσα στην πόλη, ως μεταφορά μαθητών και οτιδήποτε, και αν αυτή η εξακτήμωση των ταξί στις πιάτσες μπορεί να αντέξει όλο αυτό το φόρτο. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τα επιβατικά δημοσίας χρήσεως που αγοράζουν κάποιοι συνάδελφοι και τα παίρνουν παρανόμως από τα δημοτικά διαμερίσματα και τα φέρνουν εδώ έτσι ώστε να κάνουν τη δουλειά της μεταφοράς που κάνει το λευκό ταξί εντός της πόλης. Κοιτάξτε, το επάγγελμα, για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του αυτοκινητιστή, του ιδιοκτήτη ταξί, θα πρέπει να ισχύουν πρώτα δύο προϋποθέσεις. Θα πρέπει να ξεκινήσει από ένα σημείο ότι θα του αρέσει η οδήγηση. Και θα πρέπει να εργάζεται σε αυτό, στο όχημα μέσα, στο αυτοκίνητο, τουλάχιστον 12 ώρες με 14 την ημέρα. Δεν έπεται ότι όλες αυτές τις ώρες εργάζεται, γιατί μπορεί να περιμένει στο χώρο στάθμευσης και 2 ώρες για να παραλάβει πελάτη. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα επάγγελμα που με τις κοσμοϊστορικές αλλαγές που γίνονται σε διάφορα επαγγέλματα, αλλά χάνονται, το ταξί έχει πολύ μεγάλη διαχρονικότητα, θα αντέξει και προτείνω, ναι, όσοι θέλουν, μην τον δουν όμως σαν 8ωρο. Όσα νέα παιδιά θέλουν να επενδύσουν στον κλάδο, ναι, να έρθουν και να επενδύσουν. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν τις ώρες που θα εργάζονται στο χώρο αυτό. Κάποιος που δεν θα είναι αυτές τις ώρες δεν μπορεί να κάνει το επάγγελμα. Αν κάποιος αγοράσει ένα αυτοκίνητο και δουλεύει 8ωρο και πενθήμερο, ναι, δεν θα κάνει τίποτα.